Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν καθηγητή πάνω απ' όλα. Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, δευτερευόντως, εγώ θα πω, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Και κύριε βουλευτά, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σε μια περίοδο όπου στη γειτονιά μας έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά μεγάλα θέματα, τις εξελίξεις στην Τουρκία, την εξέλιξη την οποία έχουμε στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, εμείς ασχολιόμαστε λίγο με το Τζόκερ. Νομίζω ότι δεν είναι καλή εικόνα αυτή την οποία δείχνει το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό καταρχάς. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι μια άθλια κατάσταση. Δεν είναι μόνο το Τζόκερ. Είναι και η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, πρώτη στιγμή που το είδα, παραξενεύτηκα με το γεγονός ότι δημιουργείται θέμα για ποιο λόγο δύο υπάλληλοι, εγώ θα έλεγα δύο πολίτες του κράτους, ζητούν την εφαρμογή του νόμου. Και διευκρινίζω ότι ο νόμος δεν είναι ένας δεξιός ή αριστερός νόμος, είναι ένας νόμος που είναι για την προστασία της ψυχικής ηλικίας. Ακριβώς, είναι νόμος. Ναι, είναι για την προστασία της ψυχικής ηλικίας. Το να πεις ότι δεν πρέπει τα ανήλικα να πίνουν νοπνευματώδη ή να βλέπουν ακατάλληλες ταινίες, δεν είναι αριστερό ή δεξιό. Είναι κάτι που είναι για την προστασία τους. Και ξαφνικά ένα θέμα το οποίο αντικειμενικά έπρεπε, εκείνο που θα έπρεπε να πούμε είναι αυτές οι δύο κυρίες που τηλεφώνησαν για τον οποιοδήποτε λόγο λειτουργήσαν πρωτίστως ως πολίτες αυτού του κράτους. Που θέλουν να προστατεύσουν παιδιά που μπαίνουν μέσα σε μια κατάλληλη ταινία. Αντί να δούμε αυτό, ξαφνικά συζητάμε αν είχαν αρμοδιότητα, δεν είχαν αρμοδιότητα, ποιος έχει την αρμοδιότητα κτλ. Δεν είναι και γιατί μπήκε η αστυνομία κτλ. Ζούμε σε ένα κράτος το οποίο όταν παραβιάζει τον νόμος, διευκρινίζω ότι η παραβίαση συγκεκριμένη θεωρείται ποινικό αδίκημα, βάσει του κώδικα, του ποινικού κώδικα, όταν παραβιάζει τον νόμος, τηλεφωνεί στην αστυνομία. Δεν φωνάζει τον μπακάλι τη γειτονιά σου, στην αστυνομία τηλεφωνεί όταν παραβιάζει τον νόμο. Και πρέπει η αστυνομία να επέμβει, γιατί διαφορετικά, αν δεν επέμβει, θα αντιμετωπίσουν πειθαρχικά δικήματα οι αστυνομικοί που δεν έχουν επέμβει. Παράβαση καθήκοντος. Επομένως, η αστυνομία, όταν ο κάποιος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ορθώς παρεμβαίνει. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο που δεν το λένε, γιατί και το ξέρω, διότι έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία. Στο ΜΟΛ συχνάζουν κυρίως παιδιά της εφηβικής ηλικίας, από τα 13-14 μέχρι τα 17-18. Είμαι περίπου βέβαιος ότι στον κινηματογράφο μέσα η συντριπτική πλειοψηφία των θεατών θα ήταν παιδιά αυτής της ηλικίας. Και το λέω αυτό το πράγμα διότι τα τέκνα μου είχαν ζητήσει να πάνε να δουν την ταινία αυτή και όταν είδα ότι ήταν ακατάλληλη είχα πει ότι δεν θα πάνε να τη δουν και ξέρω ότι αν πηγαίνουν να τη δουν θα πηγαίνουν να τη δουν στο ΜΟΛ. Δυστυχώς, αντί να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το τι βλέπουν τα παιδιά, για το τι προσβάσεις έχουν πλέον με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γίνει μια σοβαρή κουβέντα για το κράτος και πώς θα ευαισθητοποιήσει τους γονείς και τις νεαρές ηλικίες, δυστυχώς και αυτό το θέμα το βλέπουμε επιδερμικά. Πάμε Ξέρετε, να σας πω κάτι, ενδιαφέρον που σημαίνει στην Αμερική. Στην αρχή, όταν το είχα πρωτοδεί, μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά μετά κατάλαβα τι συμβαίνει. Στην Αμερική, όταν παίρνουν τα παιδιά να παίξουν βιντεοπαιχνίδια. Γιατί με τα βιντεοπαιχνίδια στην Ελλάδα που είναι ακατάλληλα για την ηλικία του. Σε ένα βιντεοπαιχνίδι μπορούν να σκοτωθούν 20-30 άτομα με ανοιγοκλίνοντας τα μάτια. Και είναι, σου λέει, ρητός ότι είναι για παιδιά, για άτομα άνω των 18 ετών, επί παραδείγματι, ή άνω των 16 ετών. Στην Αμερική, για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις ένα τέτοιο βιντεοπαιχνίδι, πρέπει να δώσεις πιστωτική κάρτα. Για ποιο λόγο πρέπει να δώσεις πιστωτική κάρτα? Γιατί αν είσαι ανήλικος δεν μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό και δεν έχεις πιστωτική κάρτα. Όταν πας σε μπαρ να παραγγείλεις, πρέπει να δείξεις ταυτότητα. Πρέπει να δείξεις ταυτότητα. Σου ζητάνε ταυτότητα. Έτσι ακριβώς. Και αυτά, επαναλαμβάνω, δεν είναι αριστερά ή δεξιά, γίνονται για την προστασία των παιδιών. Ωραία. Εγώ ξαναλέω, εάν δεν πίστευα ότι αυτή δυστυχώς είναι η εικόνα του πολιτικού σκηνικού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, θα πίστευα ότι όλο αυτό είναι μια συζήτηση από προσανατολισμού
Γιατί κύριε Συρίγο, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και μάλιστα στη γειτονιά μας. Αν μου επιτρέπετε πάλι σε αυτό το σημείο να διακόψω και ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν είναι επιχείρηση από προσανατολισμό. Είναι μια συνειδητή προσπάθεια η οποία γίνεται με σκοπό να περάσει η εικόνα. Έρχεται το κράτος της δεξιάς. Γυρίσαμε στην εποχή του νόμου περί τεντμποϊσμού. Καλά, εντάξει. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ούτε από τη δεξιά έρχεται, ούτε η κυρία Μενδώνη έρχεται από τη δεξιά. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Ξέρω, αλλά λέω ποιο είναι το κλίμα το οποίο κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία, πίσω από όλη αυτή τη συζήτηση. Πάμε τώρα στα φλέγοντα. Στη γειτονιά μας έχουμε σημαντικότερες εξελίξεις. Θέλω να ξεκινήσουμε από την Τουρκία. Στις 10 το βράδυ σήμερα λήγει η εκεχηρία. Περιμένουμε ερωτήματα πολλά για το αν ο Πούτιν θα ζητήσει ανταλλάγματα για να πείσει τους Κούρδους να φύγουν από την βορειοανατολική Συρία. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τις δηλώσεις Πομπέο για τις προθέσεις Τραμπ, που εκεί έχουμε μπερδευτεί εντελώς. Και έχει μπερδευτεί και η παγκόσμια κοινότητα, όχι μόνο εμείς. Εγώ θέλω, κύριε καθηγητά, να μου πείτε ποιες είναι οι συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας, διότι εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, de facto ο Ερντογάν έχει καταφέρει να πάρει αυτό το οποίο ήθελε. Τι ήθελε ο Ερντογάν? Να δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας, όχι βεβαίως στο δικό του έδαφος, σε άλλα εδάφη, και να κάνει έναν μεγάλο επικισμό. Αυτό ήθελε επί της ουσίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, και αν αυτή αν θέλετε, η μεταφορά του προβλήματος στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία σημαίνει ότι εξασθενεί, γιατί το άκουσα γι' αυτό και το διάβασα, ότι εξασθενεί, αν θέλετε, το μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει ο Ερντογάν και στη δική μας πλευρά, εδώ στο Αιγαίο. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη μεγάλη εικόνα. Ο Ερντογάν ξεκινάει την επίθεση στη Συρία έχοντας τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να σταματήσει την αυτονομία των κουρδικών περιοχών, οι οποίες έχουν καταλάβει το 28% του συριακού εδάφους, ένα μεγάλο ποσοστό, και είναι εντελώς αυτονομημένες, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το συριακό κράτος, με οποιονδήποτε, υπό την προστασία των Αμερικανών. Αυτό το καταφέρνει ο Ερντογάν. Δηλαδή η αυτονομία των Κούρδων τελειώνει. Mm-hmm. Και τελειώνει και από την είσοδο των Αμερικανών, συγγνώμη, και από την είσοδο των Τούρκων, mm-hmm. αλλά και από την είσοδο των Σύριων, mm-hmm. τα εδάφη των Κούρδων. Mm-hmm. Διότι η είσοδος των Σύριων σημαίνει ότι οι Κούρδοι πάβουν να είναι αυτόνομοι. Άρα αυτό το πετυχαίνει ο Ερντογάν. Δεύτερο σημείο που θέλει να πετύχει ήταν να καταλάβει μία ζώνη 480 χιλιόμετρων κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, με βάθος 35 χιλιόμετρα περίπου. Αυτό δεν το κατορθώνει. Έχει καταλάβει μόνο το 20% αυτής της εκτάσεως. Από την ώρα που μπήκαν στον πόλεμο οι Σύριοι, μπήκαν στις περιοχές οι Σύριοι, η εισβολή η τουρκική ουσιαστικά τελείωσε. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσε ο Ερντογάν να επιτεθεί στους Σύριους. Και έτσι τελειώνει και το τρίτο σκέλος του σχεδίου του Ερντογάν, να εγκαταστήσει στις περιοχές Σύριους Σουνίτες, με σκοπό να αλλάξει την εθνολογική σύσταση της περιοχής, και δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία, αντί να μένουν Κούρδοι, να μένουν Άραβες Σουνίτες. Επομένως, το πρώτο σκέλος το πέτυχε πλήρως, έπαψε η αυτονομία, έχασε το ότι δεν κατέλαβε όλη αυτή τη ζώνη και δεν μπορεί πλέον να αντικαταστήσει τον πληθυσμό να κάνει εθνοκάθαρση όπως είναι. Ποια θα είναι τα βήματα από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι έχει πάρει ένα από τα τρία, και έχουμε συνηθίσει την Τουρκία να παίρνει πάντοτε κάτι και να λέει: OK, σταματάμε, ελάτε να κάτσουμε στο τραπέζι. Αυτή είναι η πρακτική την οποία συνηθίζει να κάνει η Τουρκία. Δεν ρισκάρει γενικευμένους πολέμους η Τουρκία, αυτό το έχουμε δει. Κάνει αυτό. Συγγνώμη. Η Τουρκία λοιπόν τώρα θα προσπαθήσει να ζητήσει από τον Πούτιν να παρέμβει σε αυτές τις περιοχές που έχουν μπει οι δυνάμεις του Άσαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι δύσκολα θα δεχτεί κάτι τέτοιο. Αλλά ανοιχτοί είμαστε μπροστά σε όλα αυτά. Ως προς το σχόλιο Πομπέο, θα σας φανεί περίεργο ίσως αυτό που θα πω, πριν από ένα χρόνο δεν θα το έλεγα, αλλά είναι πλέον παντελώς αδιάφορες οι δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίες μπορούν να ακυρωθούν από ένα tweet του Αμερικανού Προέδρου ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Επομένως, αυτό που είπε ο Πομπέο το λέει κατά πάσα πιθανότητα για να κατευνάσει το εσωτερικό κοινό στην Αμερική, το οποίο είναι εξαγριωμένο
από την αποχώρηση από την προδοσία εναντί των Κούρδων, από το γεγονός ότι έδειχνε τα αμερικανικά οχήματα να φεύγουν ενώ τους πετάγανε πατάτες οι ντόπιοι κάτοικοι και τους γιουχάρανε, προσπαθεί να κατευνάσει αυτό το κλίμα που υπάρχει εναντίον του. Η βασική του σκέψη του Τραμπ είναι: θέλω να εμφανίσω ότι απεμπλέκομαι από ένα μέτωπο και γυρίζω τα παιδιά μας, τα αγόρια μας πίσω. Κάτι το οποίο πιάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέρει, έτσι, να το πούμε και αυτό, ότι μπορεί να υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχετε πολύ δίκιο, είναι κάτι που ακούγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί παίζει αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί, έχουν 170.000 στρατιώτες εκτός Αμερικής. Οι Αμερικανοί στη Συρία ήταν περίπου 1.000, είναι σταγόνα στον ωκεανό, δεν είναι ούτε το 1%, είναι το 0,6%. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και έγινε δίνει την εντύπωση ότι γυρίζουν τα παιδιά μας πίσω. Είναι αυτό το bring our boys back home. Γυρίστε τα αγόρια μας πίσω, σπίτι. Mm-hmm. Και προφανώς αυτό θα πετάξει και ο Ερντογάν, θα χρησιμοποιήσει ως προεκλογικό επιχείρημα για τις εκλογές που έρχονται σε ένα χρόνο. Ο Τραμπ. Θέλω να πάμε στο εξής. Θέλω να πάμε όμως στο εξής. Ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει και με αφορμή αυτή την εξέλιξη στα σύνορα της Συρίας τις συνεχείς προκλητικές δηλώσεις, άλλωστε το έκανε όταν επισκέφθηκε ακόμα και τη χώρα μας, για τη συνθήκη της Λοζάνης. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει δηλαδή περίπτωση να θεωρηθεί ότι αυτό το οποίο γίνεται εκεί στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία μπορεί να θεωρηθεί, αν θέλετε, de facto αλλαγή της συνθήκης Λοζάνης? Ναι, αποτελεί αλλαγή. Αυτός είναι ο στόχος του Ερντογάν. Ήθελε να αλλάξει τα σύνορα της συνθήκης της Λοζάνης, τα οποία περιορίστηκε, όπως λέει ο ίδιος ο Ερντογάν, η Τουρκία. Το πιστεύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε περιστασιακά. Είναι βαθιά εδρεωμένη πίστη του ότι η Τουρκία έχει χάσει από τη συνθήκη της Λοζάνης. Σήμερα μάλιστα, χθες μάλιστα, μίλησε σε ένα συνέδριο που γινόταν στην Κωνσταντινούπολη και είπε, αναφέρθηκε στο λεγόμενο εθνικό όρκο. Ο εθνικός όρκος ήταν μία απόφαση που είχε πάρει η Εθνοσυνέλευση Οθωμανική του 1920 και έλεγε ποιες περιοχές μας ανήκουν. Και λέει, η συνθήκη της Λοζάνης παραβίασε τον εθνικό όρκο. Κοινώς ο Κεμάλ παραβίασε τον εθνικό όρκο. Mm-hmm. Δεν πήραμε τις περιοχές που ήταν δικές μας, που κανονικά πρέπει να πάρουμε. Η επέμβασή του στη Συρία είναι προσπάθεια να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης, καθαρά. Ωραία. Και να θυμίσουμε κάτι, ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι κάτι που αφορά τα σύνορα μόνο με τη Συρία. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι κάτι που αφορά και εμάς, εδώ δηλαδή, τη δική μας πλευρά. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να... Μου θυμίζετε την αντίδρασή μας όταν πρωτακούσαμε αυτή την ιστορία. Αν θυμάστε, το είχε αναφέρει ένας ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. τον οποίο απολύσαμε αμέσως μετά, mm-hmm. λέγοντας δεν μετέφρασε σωστά. Τη δεύτερη, το ξαναείπε ο Ερντογάν, είπαμε εννοεί τις περιοχές της Συρίας και... αυτές τις περιοχές. Μα η συνθήκη της Λοζάνης είναι μία. Δεν είναι, έρχεται ο Ερντογάν και μιλάει για τα Βαλκάνια, για τη Θεσσαλονίκη, για όλα αυτά. Βγαίνουμε εμείς και λέμε, παιδιά, το εννοεί με την καρδιά του, όπως λέμε εμείς, αλυσμόνητες πατρίδες. Μέχρι που ήρθε μέσα στο σπίτι μας το Δεκέμβριο του 2017 και μας είπε ευθέως τι εννοεί. Θέλω να αλλάξω τη συνθήκη της Λοζάνης και έως προς την Ελλάδα. Ωραία. Το γεγονός ότι την ίδια στιγμή η Τουρκία επιχειρεί να κάνει de facto κινήσεις και στην Κύπρο, με δεδομένο ότι υπάρχει αξίωση στην εδαφική κυριαρχία της Κύπρου, και πάει να κάνει και αξιώσεις, αν θέλετε, και στη θαλάσσια περιοχή. Εσείς ανησυχεί, σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κεθαγητά? Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί να βρεθούμε κι εμείς μπροστά σε de facto αποτελέσματα? Έχουμε τρόπο να αντιδράσουμε σε αυτό, με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Αμερικανοί και όλοι οι υπόλοιποι σύμμαχοι μάλλον είναι μουδιασμένοι σε αυτό το οποίο παρακολουθούν? Πιστεύω ότι βρισκόμαστε εν όψη εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, το πιστεύω εδώ και ένα μισή χρόνο, και ως τώρα έχω επιβεβαιωθεί τουλάχιστον,
Δηλαδή ο Ερντογάν θα προχωρήσει κανονικά το σχέδιό του στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσο περνάνε οι μήνες, πιστεύω από τις αρχές του νέου έτους θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να παρέμβει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Το πρώτο... Και να σταματήσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και να περάσει την εικόνα ότι αυτή είναι μια περιοχή για την οποία συζητάτε μαζί μου για οποιαδήποτε εξέλιξη. Δεν είναι κάτι που θα το συζητήσετε με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με μένα πρέπει να συζητάτε. Πάμε τώρα στα βόρεια σύνορά μας. Είχαμε την εξέλιξη της... την εξέλιξη του παγώματος, αν θέλετε, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων και της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Και εκεί πέρα τώρα αρχίζουν και δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα. Παρακολουθούσα μια παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος έλεγε και έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, ότι δυστυχώς επειδή η Συμφωνία των Πρεσπών προέβλεπε ότι τα πάντα εξαρτώνται και από την πορεία διαπραγματεύσεων, μπορεί να είναι στον αέρα πλέον η διαδικασία, αυτό που λέμε έργα όμνες, δηλαδή το όνομα του γειτονικού κρατηδίου έναντι όλων. Πιστεύετε ότι και εκεί δημιουργείται πλέον μέτωπο για την χώρα μας και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Λοιπόν, εδώ να σχολιάσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει στο άρθρο 1, παράγραφο 10, εδάφιο Β, ότι η εσωτερική αλλαγή των ονομάτων στο γειτονικό κράτος, δηλαδή η μετατροπή από Μακεδονία σε Βόρεια Μακεδονία, στα εσωτερικά τους έγγραφα, θα αρχίσει μόλις ανοίξει το αντίστοιχο ενταξιακό κεφάλαιο στη διαδικασία εντάξεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κλείσει εντός πενταετίας. Από την ώρα που δεν αρχίζουν καν ενταξιακές συνομιλίες, δεν υπάρχει θέμα συμμορφώσεως του γειτονικού κράτους με αυτή την πρόβλεψη στο εσωτερικό του πεδίο. Δηλαδή για να καταλάβουμε με απλά ελληνικά, αυτή τη στιγμή έχουμε το γειτονικό κρατήδιο το οποίο έχει μπει στο ΝΑΤΟ, δεν υπάρχει τρόπος υπαναχώρησης από αυτό. Δεν έχει μπει ακόμη στο ΝΑΤΟ, αλλά θα μπει στο ΝΑΤΟ. Θα μπει στο ΝΑΤΟ, υπ' αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να υπαναχωρήσει ούτε η Ατλαντική Συμμαχία, ούτε υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να θέσει πλέον βέτο για να τελειώσει αυτή η διαδικασία, να γυρίσει, να αντιστραφεί, θέλω να πω. Άρα θα ολοκληρωθεί. Θα έχουμε λοιπόν το γειτονικό κρατήδιο το οποίο θα μπει στο ΝΑΤΟ. Θα έχουμε το γειτονικό κρατήδιο. Διεθνώς θα χρησιμοποιεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Ακριβώς. Αλλά στο εσωτερικό του θα χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία και μάλιστα σύμφωνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα είναι παράνομο αυτό. Δηλαδή μου λέτε ότι το γειτονικό κρατήδιο επί της ουσίας θα ισχυρίζεται ότι από την πλευρά του δεν παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα μπορούμε δηλαδή εμείς να τους εγκαλέσουμε. Μα δεν θα την παραβιάζει. Αφού εμείς απλόχερα τους προσφέραμε αυτή τη δυνατότητα σε βάθος χρόνου, από την πρώτη στιγμή όταν υπεγράφει η Συμφωνία, είχε σχολιαστεί ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, τα Σκόπια θα αρχίζουν να αλλάζουν το όνομα Βόρεια Μακεδονία σε ένα βάθος δεκαετίας-δεκαπενταετίας. Γιατί οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις διαρκούν πολλά χρόνια. Τώρα που δεν αρχίζουν καν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, δεν τίθεται θέμα συμμορφώσεως με τη Συμφωνία. Δεν έχουν κάνει κάτι άνθρωποι αντίθετο προς τη Συμφωνία. Εδώ δείχνει κακή διαπραγματευτική τακτική από πλευράς μας. Προφανώς. Όταν δηλαδή εμείς το συνδέουμε με ένα γεγονός το οποίο δεν το έχουμε δέσει. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι Γάλλοι από τότε δεν ήταν έκπληξη αυτό που έγινε με τον Μακρόν. Όχι, το λέγανε οι Γάλλοι από τότε. Ο Μακρόν και οι Ολλανδοί το λένε από τότε. Ούτε ο Ζάεφ ξαφνιάστηκε. Το λέω αυτό διότι εμφανίζεται ότι ο Ζάεφ ξαφνιάστηκε. Ήταν υπολογισμένη κίνηση του Ζάεφ να παραιτηθεί. Εδώ θέλω να δούμε λίγο τη μεγάλη. Οι εκλογές που θα γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο γίνονται ένα μήνα πριν συνεδριάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή, ο ΖΑΕΦ θα βγει στις εκλογές και θα τους πει: ψηφίστε με που είμαι φιλοευρωπαίος για να σας βάλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα μήνα μετά τις εκλογές. Ωραία. Για να κλείσουμε, κύριε καθηγητά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το εξής. Βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία έχουμε στηριχθεί
και στο κομμάτι της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί προφανώς υπήρχαν διαβεβαιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους εταίρους μας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον. Διαφωνώ με το προφανώς. Αυτό τουλάχιστον ισχυριζόταν. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι. Ναι. Ακριβώς. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν υπήρχε καμία διαπραγμάτευση. Δεν υπήρχε τίποτα. Αφετέρου, το ίδιο πράγμα βλέπουμε να συμβαίνει και στην Τουρκία. Δηλαδή και στη σχέση με την Τουρκία. Διαβεβαιώσεις. Ο Ερντογάν προχωράει κανονικά. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι διπλωματικά η χώρα ίσως να κινδυνεύει να βρεθεί απομονωμένη και με κάποιους να έχουν μόνο ευχολόγια. Υπάρχουν κινήσεις οι οποίες μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά, και να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχουν κινήσεις, αλλά όπως κανένας δεν περιμένει ότι άμα δεχτούν επίθεση οι βαλτιστικές δημοκρατίες από τη Ρωσία, επί παραδείγματι, θα πάνε Έλληνες να πολεμήσουν τις βαλτιστικές δημοκρατίες. Κατά τη στιγμή, αν και εμείς περιμένουμε Λουξεμβουργιανοί πεζοναύτες να έρθουν στο Καστελόριζο. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί ο Ερντογάν να επιδιώξει θερμό επεισόδιο? Το θερμό επεισόδιο, ο Ερντογάν δεν θέλει θερμό επεισόδιο. Προτιμάει με την πίεση να πετυχαίνει πράγματα. Το θερμό επεισόδιο όμως, όταν ακολουθείς τέτοιους κανόνες, μπορεί να συμβεί από λάθος. Από ατύχημα. Στο ατύχημα. Όταν έχεις το Αιγαίο αεροσκάφη που πετάνε με τις ταχύτητες το ένα δίπλα στο άλλο σε κοντινή απόσταση και πιλότους άπειρους από την άλλη πλευρά, το ατύχημα είναι... μπορεί να συμβεί σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν θέλει πολύ. Και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί αυτό. Σας θυμίζω όταν έγινε, όταν κατερρύφθη το αεροσκάφος του Ηλιάκη, ύστερα από 20 λεπτά είχε σηκωθεί πάνω από το Αιγαίο όλη η ελληνική και όλη η τουρκική αεροπορία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να αλλάξει η συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό, να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τον Τζόκερ και να δούμε τους πραγματικούς κινδύνους και να ενημερωθούν και οι πολίτες, γιατί πραγματικά ξαναλέω ότι είναι πολλά τα μέτωπα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Εγώ συμφωνώ με την ευχή σας απολύτως. Μακάρι. Να είστε καλά.